Στο ανατολικό πόδι της Χαλκιδικής, η Χερσόνησος του Άθο. Το Αγιώνυμο Όρος, όπως το αποκαλούν, αποτελεί την Ιερή Κιβωτό της Ορθοδοξίας. Εδώ, στο περιβόλι της Παναγιάς, βρίσκονται 20 μονές και πλήθος κητών και ασκηταριών, χτισμένα όλα σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Από την Ουρανούπολη τα πλοιάρια μεταφέρουν καθημερινά τους προσκυνητές προς την θεοσκέπαστη Χερσόνησο. Μετά από έναν μαγευτικό περίπλου θα αποβιβαστούν στη Δάφνη. Το ισχυρό ανάγλυφο της Χερσονήσου τονίζει η παρουσία του όρου Σάθο, που υψώνεται σαν πυραμίδα, ξεπερνώντας τα 2.000 μέτρα, πνιγμένο από δάσος πλατύφυλλων φυλλοβόλων δέντρων. Εδώ κυριαρχεί η δρύς, η καστανιά και η οξιά. Στις Καριές, που είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, εδρεύει η Ιερά Κοινότητα και η πολιτική διοίκηση. Στο Πρωτάτο φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα Άξιον Εστί. Ο Φώτης Κόντολου, στο διήγημά του «Οι τέσσερις αϊβαλιώτες», γράφει για την πανέμορφη Χερσόνησο του Άθο. Τ' Άγιο Όρος είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Ένα πράγμα μοναδικό μέσα στον κόσμο. Ό,τι και να πω, ποτές δεν θα μπορέσω να παραστήσω τι αισθήματα καταλαβαίνω για αυτό το παράξενο βουνό, το Γεροάθωνα, που ξεπετιέται ολόησια μέσα από τη θάλασσα και φτάνει στα σύννεφα. Το ζώνη πέλαγο άγριο και τρικυμισμένο, μα πάνω στο όρος το κάθε τι είναι ήμερο και αγιασμένο. Τα δάση του Μοσχοβολάνε σαν εκκλησιά, από τις Μυρσίνες, από τις Δάφνες και από κάθε λογής μυρωδά το λουλούδι. Μέσα στα βαθιά φαράγγια, που δεν τα φτάνει ο ήλιος, ακούς να βουίζουνε νερά παγωμένα, δίχως να τα βλέπεις, γιατί είναι κρυμμένα μέσα στα πυκνά δέντρα και στις μπερδεμένες περικοκλάδες. Εκεί μέσα βασιλεύει μυστήριο που δεν το ταράζει κανένας. Την αυγή σε ξυπνάνε τα ειδόνια, πλήθος γλυκές φωνές, που λες πως δεν βρίσκεσαι πια πάνω στη γη, μόνο στον παράδεισο. Ούλα είναι ήρεμα και άβλαβα. Κύπανη φορίζεις, σκύβεις κάθε τόσο να περάσεις μέσα από τα βάτα και από αγιοκλίματα που στάζουνε δροσιά. Το χώμα είναι σπαρμένο με λουλούδια και έχουν εκείνα τα χρώματα. Παπορείς πώς τόσο θησαυρός βρίσκεται ξεχασμένο στην ερημιά. Σταματάς και αφουγκράζεσαι. Τίποτα. Ησυχία πέρα ως πέρα. Σε χώρο ερημικό και μέσα στο καταπράσινο δάσος, απέναντι από τη Μονή Παντοκράτορος, σε επικλινή τοποθεσία και σε απόσταση μισής ώρας από τη θάλασσα, προβάλλει ξαφνικά μέσα στην ομορφιά και τη γαλήνη του τοπίου η μεγαλόπρεπη σκήτη του προφήτη Ηλία.
Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τους πανύψηλους τρούλους και τη βαριά αρχιτεκτονική τους. Ανέπαφη από το χρόνο, στέκει εκεί αγέροχη, πραγματικός βιγλάτορας, παρακολουθώντας το πέλαγος που απλώνεται μπροστά της. Είμαστε στην ιερά κοινοβιακή σκήτη του προφήτου Ηλίου του Αγίου Όρους. Παλαιότερα κατοικούσαν φτωχοί καλυβιώτες Έλληνες κάτω από την Τουρκοκρατία, γύρω-γύρω σε μικρή απόσταση από το Κυριακό λεγόμενο, την εκκλησία δηλαδή, την κεντρική του προφήτη Ηλία, μια ταπεινή ελληνική εκκλησία. Από εκείνη την εκκλησία μόνο μερικές κολόνες λίγα μάρμαρα έμειναν. Το 1757 ήρθαν εδώ οι Ρώσοι με επικεφαλής τον Όσιο Παΐσιο τον Βελιτσκόφσκι, έναν πολύ λόγιο Ρώσο μοναχό, ιερομόναχο, ο οποίος έμεινε μεγάλη προσωπικότητα και Άγιος, διότι μετέφρασε από την ελληνική γλώσσα όλα τα πατερικά βιβλία στη ρωσική γλώσσα, ξεκινώντας εδώ από τη σκήτη μας. Εδώ οι πατέρες έβαλαν μπροστά να χτίσουν αυτή τη μεγαλόπρεπη σκήτη. Στο διάβα του χρόνου, μέχρι το 1917, προόδευε καλά και είχαν φτάσει οι μοναχοί τους 400 με 450. Την εποχή εκείνη η σκήτη διέθετε δύο μετόχια, στην Οδυσσό και στην Κωνσταντινούπολη. Όταν το 1917 έγινε η επανάσταση των κομμουνιστών στη Ρωσία, τότε πλέον η θρησκεία ήταν στο περιθώριο και έπαυσαν πλέον να επιτρέπουν μοναχούς από τη Ρωσία να έρχονται εδώ. Οι παλιοί σιγά σιγά λιγόστευαν, διότι στα χρόνια αυτά από το 1917 και μετά είχε εγκαταλειφθεί πάσα προσπάθεια, δεν γινόταν απολύτως τίποτε. Δεν είχε μείνει όρθιο τίποτε, όπως είναι μερικά κτίρια έξω, τα οποία δεν επισκευάσαμε εκείνη σαν ερείπια, έτσι ήταν ακριβώς σχεδόν όλη η σκήτη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας κάλεσε εμάς, εμείς μέναμε σε ένα κελάκι σε μια άλλη σκήτη, διόρδημη στη σκήτη Ξενοφόντος, μας κάλεσε να έρθουμε να αναλάβουμε αυτή τη μεγαλόπρεπη, αλλά και τόσο δύσκολη και μεγάλη από πλευράς εγκαταστάσεων σκήτη. Το 1992, τον Μάιο μήνα, 22 Μαΐου, εγκατασταθήκαμε πλέον εδώ. Οι πατέρες οι τωρινοί, οι λίγοι που είμαστε, οι περισσότεροι ασχολούνται με την συντήρηση των κτηρίων και την καθαριότητα, με τους κήπους, με τα δέντρα, με τη φιλοξενία του κόσμου και με τα διακονήματα, και ελπίζουμε τη βοήθεια του προφήτη Ηλία σε λίγα χρόνια να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή που αρχίσαμε σε αυτήν την όμορφη την κοινοβιακή σκήτη του προφήτη Ηλία. Λιθόστρωτοι ήταν οι δρόμοι που οδηγούσαν στη σκήτη από όλες τις μεριές, μα με το χρόνο καταστράφηκαν και έμειναν μόνο ορισμένα τμήματά τους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το λιθόστρωτο μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Παντοκράτορος, πλάι από τον χήμαρο Χρυσοράρι που ρέει ανατολικά της σκήτης. Το θαυμάσιο και ανεπανάληπτο τοπίο με τους ελαιώνες, τους κήπους, τα πεζούλια, τις ανοιχτές νεροδεξαμενές, τον παλιό μήλο, τις πέτρινες σκάλες και τις άλλες ομορφιές της περιοχής δημιουργεί το φυσικό πλαίσιο που αγκαλιάζει τη σκήτη. Σαν βρεθεί ο επισκέπτης στο κεντρικό πεντακάθαρο και μυροβόλο περίβολο της σκήτης, μένει έκθαμβος από τον επίγειο παράδεισο που αντικρίζει. Στον εσωτερικό περίβολο της σκήτης, κάτω από την προστατευτική σκιά της αμπέλου, ο προσκυνητής θα ξαποστάσει και θα ξεδιψάσει με το δροσερό νερό του πηγαδιού.
Ακριβώς μπροστά του, μεγαλόπρεπο και εντυπωσιακό, με τους πανύψηλους τρούλους του, δεσπόζει το λιθόκτιστο καθολικό. 40 μέτρα είναι το μήκος του, 24 το πλάτος και 32 το ύψος του. Στηρίζεται πάνω σε τεράστια τόξα και ορθώνεται σαν γίγαντας και ξεχωρίζει από τους άλλους βυζαντινούς ναούς του Αγίου Όρους. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε πελεκητή πέτρα από τη γύρω περιοχή, ενώ τα μάρμαρα και άλλα μεταλλικά και ξύλινα υλικά μεταφέρθηκαν προκατασκευασμένα από την Οδυσσό με το ιστιοφόρο πλοίο που διέθετε τότε η Σκήτη. Οι εργασίες ανοικοδόμησης άρχισαν το 1893 και ολοκληρώθηκαν μετά από μία δεκαετία, οπότε και εγκαινιάστηκε από τον πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο. Θαυμασμό προκαλούν τα περίτεχνα μαρμάρινα προπήλαιά του, τα κομψά μεγάλα παράθυρα, η 9 μολυβδοσκέπαστη τρούλη με τους φανταχτερούς σταυρούς. Και το εσωτερικό όμως του ναού καθυλώνει τον προσκυνητή, καθώς αντικρίζει το πανύψηλο, περίτεχνο και ξυλόγλυπτο τέμπλο που είναι επικαλυμμένο με φύλλα χρυσού. Διαθέτει εξαιρετικά διακοσμημένες εικόνες σε 4 σειρές. Πάνω οι προφήτες και πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Ακριβώς από κάτω οι Άγιοι Απόστολοι. Σε μια τρίτη και μικρότερη σειρά εικόνων το 12όρτο με το μυστικό δείπνο στο κέντρο του. Στην πρώτη σειρά δεσπόζουν οι εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου, των Αρχαγγέλων, του προφήτη Ηλία, του Αγίου Νικολάου, του Αποστόλου Ανδρέα και της Αγίας Αλεξάνδρας. Στο σύνολό του το τέμπλο είναι έργο σπάνιας τέχνης και αισθητικής. Στον υπερυψωμένο σολέα βρίσκονται τα 4 ξυλόγλυπτα και επιχρυσωμένα προσκυνητάρια με τις περίτεχνες λειψανοθήκες και τις καταστόλιστες εικόνες της Παναγίας της Δακρυλοούσης και του προφήτη Ηλία. Πίσω ακριβώς τα ψαλτικά αναλόγια, τα μεγάλα μανουάλια και τα περίτεχνα λάβαρα. Στο ευρύχωρο ιερό βήμα βρίσκονται οι 3 Άγιες Τράπεζες. Ο ναός είναι τρισυπόστατος, με το μεσαίο χώρο αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία, το βόρειο στην Αγία Αλεξάνδρα και το νότιο στον Απόστολο Ανδρέα. Το ξύλινο δάπεδο του ναού είναι διατηρημένο σε άριστη κατάσταση. Επάνω από τη λιτή διαθέτει τεράστιο υπερόο, από όπου έψαλε πολυμελής χοροδία. Το κτηριακό συγκρότημα της Σκήτης από την ανατολική πλευρά διαθέτει 5 ορόφους κτισμένους με πελεκητή πέτρα που καταλήγουν σε 2 πύργους. Το πάχος της τυχοποιίας ξεπερνά το 1,5 μέτρο. Κατά την οικοδόμηση προηγήθηκαν η νότια και η δυτική πτέρυγα που είναι διόροφες και στεγάζουν. Κάτω βοηθητικούς χώρους, εργαστήρια και αποθήκες. Ενώ πάνω στεγάζουν κελιά, χώρους υποδοχής, την τράπεζα και τη βιβλιοθήκη. Μουσική
Στην κεραμοσκεπή βόρεια πτέρυγα στεγάζονται το αρχονταρίκι, το συνοδικό, λίγα κελιά, το σκευοφυλάκιο, το γραφείο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Εδώ είναι το γραφειάκι μου, είναι ο τόπος της εργασίας, της πνευματικής εργασίας μου εδώ. Και εδώ διάβασμα, εδώ γράψιμο, λοιπόν, εδώ εξομολόγηση, εδώ είναι ευλογημένος ο τόπος και ο τόπος προσευχής. Αυτό περίπου είναι το γραφείο ενός γέροντα. Στη δυτική πτέρυγα, κάτω από το κολονοστάσιο, βρίσκεται η κεντρική πύλη εισόδου. Απεικονίζει την πύλη του ουρανού. Ο προφήτης Ηλίας στέκεται άγρυπνος φύλακας και υπενθυμίζει στον εισερχόμενο τα λόγια του Αγγέλου. «Ως φοβερός ο τόπος τούτος». Η πύλη είναι χαμηλή. Είναι σαν να λέει «Όσοι είναι ταπεινοί, ας σκύψουν και ας περάσουν». Αυτή είναι ευπρόσδεκτη στη Βασιλεία του Θεού. Η σκήτη διαθέτει τρία πανέμορφα και κατανυκτικά παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσιο όπου τιμάται η μνήμη του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων διαθέτει επίχρυσο τέμπλο και περίτεχνες εικόνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης πάνω από την ωραία πύλη. Αληθινό βυζαντινό στολίδι αποτελεί το παρεκκλήσιο του Οσίου Μητροφάνη και των Αγίων Θεοπατώρων που κτίστηκε το 1840. Στο επίχρυσο τέμπλο του δεσπόζουν εικόνες αναγεννησιακής τεχνοτροπίας. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε ραφυγμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανή εγκυλάζεται αυτού και ο Κύριος εκμητηρεί αυτού. Ούτε λαργήσει προς αυτού την οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτού. Εγώ δε κατεστά την βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρο το άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ εγώ σήμερα γενικά. Το τρίτο παρεκκλήσιο είναι μικρότερο και παλαιότερο. Χτίστηκε από τον Όσιο Παΐσιο το 1761 και στεγάζεται στον πρώτο όροφο της νότιο-δυτικής γωνιάς της Σκήτης. Είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας με τα Τρούλου, αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εδώ φυλάσσεται μια παλιά και επιβλητική εικόνα της Παναγίας. Η Ιερά Σκήτη του προφήτη Ηλία στην πρώτη περίοδο της ακμής της διέθετε ένα από τα πλουσιότερα σκευοφυλάκια του Αγίου Όρους. Σήμερα είναι σχετικά φτωχή σε κοιμήλια και σκεύη. Τα ελάχιστα εναπομείναντα έχουν επίσημα καταγραφή αμέσως μετά την εγκατάσταση της αδελφότητας και σήμερα γίνεται φιλότιμη προσπάθεια για τη συντήρηση και την ασφαλή διαφύλαξή τους. Εδώ βρίσκονται οι λειψανοθήκες με τα ιερά λείψανα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα και των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Η Σταυροθήκη του Τιμίου Ξύλου, φορητές εικόνες και μια πλούσια συλλογή από βαρύτιμα και χρυσοκέντητα ιερά άμφια και καλύματα. Οι φορητές εικόνες που διαθέτει η Σκήτη, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ανήκουν στην τεχνοτροπία της Αναγέννησης. Είναι καλοδουλεμένες και αγιογραφήθηκαν πριν από 150 περίπου χρόνια. Όπως όλα τα καθιδρύματα του Αγίου Όρους, έτσι και η σκήτη του προφήτη Ηλία διαθέτει τη δική της αξιόλογη βιβλιοθήκη εμπλουτισμένη με θεολογικά, ιστορικά, λειτουργικά
και άλλα ποικίλου περιεχομένου βιβλία, χειρόγραφα και έντυπα, ελληνικά και ξενόγλωσσα. Σώζονται περίπου 1.700 τόμοι πατερικών και άλλων βιβλίων, που είναι απαραίτητα για την πνευματική κατάρτιση των πατέρων και τις λειτουργικές ανάγκες του κοινοβίου. Η φιλομάθεια και οι πνευματικές αναζητήσεις των αδερφών έχει συμβάλει στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με εκδόσεις θεολογικών και πατερικών κειμένων. Εδώ φυλάσσονται σπάνιοι θησαυροί της Ορθόδοξης πίστης, κοιμήλια μεγάλης θρησκευτικής και ιστορικής αξίας. Επισμαλτωμένα και επίχρυσα αρτοφόρια, πολύτιμα εξώφυλλα Ευαγγελίων, επίχρυσα δισκοπότηρα, πολύτιμη σταυρή στολισμένη με μαργαριτάρια, πετράδια, σμάλτα και τμήματα τιμίου ξύλου, αρχιερατικές μήτρες, θυμιατήρια, κυροπήγια και πλήθος από άλλα πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα. Στον περίβολο της Χίτης υπάρχουν επίσης το εργαστήριο αγιογραφίας, το μαγειρίο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Σημαντικό χώρο στις υπόγειες εγκαταστάσεις καταλαμβάνει η πλούσια λαογραφική έκθεση που τα τελευταία χρόνια με πολύ κόπο, με μεράκι και υπομονή οργάνωσαν οι μοναχοί. Βρισκόμαστε κάτω από τη γη, στους υπόγειους χώρους του Ιερού Καθιδρύματος. Εδώ κάτω λειτουργούσε ο φούρνος στον οποίο κάναν το ψωμί. Ήταν η τραπεζαρία όπου τρώγαν όλοι οι μοναχοί, μια μεγάλη τραπεζαρία. Το μαγειρίο, εδώ ήταν πάνω η αποθήκη των κρασιών, το λεγόμενο κρασαριό. Ήτανε χώροι τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί τότε. Εμείς σήμερα το κάναμε μουσείο και πραγματικά είναι πολύ κατάλληλος αυτός ο χώρος. Εδώ φυλάσσεται ένας μεγάλος αριθμός από εξαρτήματα, εργαλεία και σκεύη που από πολύ παλιά ήταν απαραίτητα για τις καθημερινές ασχολίες. Κτηριακές επίσης εγκαταστάσεις βρίσκονται και εκτός των τειχών της Κήτης. Πολλοί πατέρες διέμεναν και εργάζονταν σε αυτές. Με τον καιρό κατέρευσαν ή βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης φθοράς. Ανάμεσά τους το ξυλουργείο, το ελαιοτριβείο, το σιδηρουργείο, το υποδηματοποιείο, το ραφείο, το Ινοποιείο, το Οστεοφυλάκιο και το Νοσοκομείο, που άλλοτε νοσήλευε πατέρες από όλο το Άγιο Όρος. Τώρα επισκευασμένο, χρησιμοποιείται ως ξενώνας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται εντατική προσπάθεια για τη συντήρηση όλων αυτών των ερυπωμένων εγκαταστάσεων. Η νέα περίοδος ακμής που γνωρίζει η Σκήτη οφείλεται στους ολιγάριθμους νέους πατέρες που διάλεξαν σαν τρόπο ζωής την καθημερινή κακοπάθεια και φορτώθηκαν εθελούσια το τεράστιο φορτίο της ανασυγκρότησής της. Η εργασία στο κοινόβιο είναι άσκηση και προσευχή. Είναι διακόνημα που ασκείται με ταπείνωση και ευλάβεια. Αν προσέξει ο προσκυνητής
τη γενική λειτουργία των αγιορείτικων κοινοβίων στα πνευματικά και στα διακονήματα, ειλικρινά θα εντυπωσιαστεί. Τη μέρα εξαντλητική δουλειά, τη νύχτα αγρυπνία. Αλήθεια, πόση δύναμη κρύβει η προσευχή των μοναχών. Βαθιά κατάνοιξη και προσευχή. Η μυστική επικοινωνία της ψυχής με τον Δημιουργό. Στιγμές έντονης προσήλωσης και επίκλησης του Θεού. Η μυσταγωγία της Θείας Μέθεξης. Και μέσα σε αυτή την ησυχαστική ατμόσφαιρα αναπτύσσεται αθόρυβα η εσωτερική ζωή και σφυριλατείται η πνευματική προσωπικότητα των ασκητών που με την αδιάλειπτη και εγκάρδια προσευχή τους επηρεάζουν τις βουλές του Θεού και με την παρησία τους τον παρακαλούν να παρατείνει το έλεος του. Νυμφαγωγός και στυλοβάτης της αδελφότητας, ο γέροντας, αυστηρός, μασινάμα στοργικός πατέρας, που ζωή του και θησαυρό του έχει τα πνευματικά του παιδιά. Και όπως ο ίδιος αναφέρει σε συγγράμματά του, φάρος και σταθμός πνευματικού ανεφοδιασμού, πανδοχείο του Θεού και κυματοθράφτης των παθών, επιδιώκει να είναι η ιερά σκήτη του προφήτη Ηλία, στο ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας.